Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία πέμπτης για σήμερα, 38ο κεφάλαιο και θα μιλήσουμε για τη διπλωματία των Βυζαντινών. Οι ερωτήσεις για το σημερινό μας μάθημα θα είναι 6 και θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ερώτηση νούμερο 1. Τι ονομάζουμε διπλωματία? Διπλωματία είναι όλες οι κινήσεις που κάνει ένα κράτος για να έχει καλές σχέσεις με τα άλλα κράτη χωρίς να χρειαστεί να καταφύγει στα όπλα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι ένα κράτος μπορεί και διαφυλάσσει τα συμφέροντά του χωρίς πόλεμο. Περνάμε έτσι στη δεύτερη ερώτηση για το σημερινό μας μάθημα, γιατί οι Βυζαντινοί επέλεγαν τη διπλωματία και όχι τον πόλεμο. Οι Βυζαντινοί σε όλη σχεδόν την ιστορία τους είχαν να αντιμετωπίσουν γειτονικούς λαούς, οι οποίοι δεν ήταν πάντα φιλικοί προς αυτούς. Τους λαούς αυτούς προτιμούσαν πάντα να τους αντιμετωπίζουν με διπλωματία και όχι με πόλεμο. Βέβαια, όπου αυτό ήταν εφικτό. Ο λόγος που προτιμούσαν τη διπλωματία είναι γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι από έναν πόλεμο βγαίνουν όλοι νικημένοι. Σε έναν πόλεμο ακόμη και οι νικητές έχουν απώλειες, τα οικονομικά του κράτους καταραίουν, η γη μένει ακαλλιέργητη και γενικότερα ένα κράτος που βρίσκεται σε πόλεμο οδηγείται σε παρακμή. Οι Βυζαντινοί, γνωρίζοντας τα αυτά πάρα πολύ καλά, προτιμούσαν πάντα τη διπλωματία ώστε να εξασφαλίζουν καλές σχέσεις με τους γείτονές τους. Ερώτηση νούμερο 3. Ποια διπλωματικά μέσα χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί? Τα διπλωματικά μέσα που χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί ήταν πολλά και διάφορα. Υπέγραφαν συνθήκες ειρήνης με κάποιους από τους γείτονές τους για να μπορούν ανενόχλητοι να αντιμετωπίσουν κάποιους άλλους. Με τον τρόπο αυτό εξασφάλιζαν το ότι δεν θα είχαν πολλά μέτωπα ανοιχτά την ίδια στιγμή. Πρόσφεραν χρήματα σε εχθρικούς λαούς ώστε να μην τους επιτίθενται, αλλά και για να τους προστατεύουν από άλλους πιθανούς εισβολείς. Ήταν ιδιαίτερα φιλόξενοι απέναντι στους ξένους άρχοντες αλλά και στους πρεσβευτές ξένων κρατών και τους έδειχναν όλο τον σεβασμό που τους άξιζε. Πρόσφεραν δώρα και βυζαντινούς τίτλους στους ξένους άρχοντες με τους οποίους έρχονταν σε συμφωνίες. Δέχονταν δωρεάν τα παιδιά ξένων αρχόντων να έρθουν και να σπουδάσουν στα βυζαντινά σχολεία, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί έτσι μετέφεραν και στοιχεία του βυζαντινού πολιτισμού. Και τέλος, έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στο να διατηρούν καλές σχέσεις με τους λαούς με τους οποίους μοιράζονταν τους εμπορικούς δρόμους. Περνάμε έτσι στην τέταρτη ερώτηση για το σημερινό μας μάθημα: πώς συμπεριφέρονταν οι Βυζαντινοί στους ξένους εμπόρους? Όπως είπαμε και λίγο πριν, οι Βυζαντινοί έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στο εμπόριο, καθώς μέσω αυτού ενισχύονταν η οικονομία τους. Τους ξένους εμπόρους μάλιστα τους προστάτευαν, τους πρόσφεραν προνόμια και συχνά τους παραχωρούσαν ακόμη και ολόκληρες περιοχές στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να μένουν και να δραστηριοποιούνται εκεί. Πέμπτη ερώτηση για το σημερινό μας μάθημα: πώς έπαιρναν οι Βυζαντινοί πληροφορίες για τους γείτονές τους? Καθώς οι γειτονικοί λαοί συχνά ήταν εχθρικοί, οι Βυζαντινοί φρόντιζαν να είναι σωστά ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό τους. Έτσι θα μπορούσαν και να τους καταλάβουν καλύτερα, αλλά και να τους αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά αν χρειαστεί. Για τους λαούς αυτούς έπαιρναν πληροφορίες από εμπόρους, από επισκέπτες ή και από στρατιωτικούς φυγάδες που έφταναν στην πόλη. Επίσης, συχνά έστελναν και αποστολές με δώρα για τους άρχοντες των χωρών αυτών. Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο σημείο αυτό είναι ότι στις αποστολές αυτές συχνά συμμετείχαν και οι Ιεραπόστολοι, οι οποίοι δίδασκαν το χριστιανικό λόγο. Έτσι οι λαοί αποκτούσαν κοινή θρησκεία, έρχονταν πιο κοντά και οι δεσμοί μεταξύ τους γίνονταν πιο φιλικοί. Έκτη και τελευταία ερώτηση για το σημερινό μας μάθημα: πώς οι γάμοι των Βυζαντινών πριγκιπισσών ωφέλησαν το Βυζάντιο? Ένα ακόμη διπλωματικό μέσο που χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί ήταν η γάμη ανάμεσα σε βυζαντινές πριγκίπισσες και ξένους άρχοντες και ηγεμόνες. Αυτό, όπως είναι απολύτως φυσικό, ενίσχυε τις καλές σχέσεις μεταξύ τους. Επίσης, συχνά οι βυζαντινές πριγκίπισσες εξελίσσονταν στους καλύτερους πρεσβευτές του Βυζαντίου στις νέες τους πατρίδες. Ομάδα, αυτό ήταν το μαθηματάκι μας για σήμερα. 6 ερωτησούλες και ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά, να σας βοήθησαν, να σας άρεσαν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι νέο ανεβάζουμε και να μας δίνετε και δύναμη να συνεχίζουμε. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίο σου.